Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Ξεκινάει η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Θα δώσουμε ένα δίλεπτο στο Σταύρο Κόλκα να κάνει ένα πολύ σημαντικό τηλεφώνημα, όπως μας έλεγε. Καλησπέρα, αγάπη. Παραλίγο να έχει και ένα meeting, αλλά εντάξει, όχι. Το γλίτωσε το meeting, έχει μόνο το τηλεφώνημα. Είναι εδώ ο Σταύρος Κόλκας, ως άριστος επαγγελματίας. Θα είναι μαζί μας στο επόμενο δίλεπτο. Λοιπόν, ξεκινάμε με το διαγωνισμό. Να έχετε ένα γεμάτο, όχι δύο ώρα, εντάξει, μία ώρα και 50 λεπτά. Να διεκδικήσετε 5 εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Βίντι την ερχόμενη Πέμπτη στο γήπεδο της Τούμπας με τον εξής απλό τρόπο. Γράφετε FM, κενό ΠΑΟΚ, κενό ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο 54526 η κλήρωση για τα 5 εισιτήρια λίγο πριν τις 2. Στην πορεία της εκπομπής θα δώσουμε και εισιτήρια για τον μπάσκετ, για τον αγώνα του Σαββάτου του ΠΑΟΚ με τον Προμηθέα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, τηλεφωνικά θα δώσουμε νομίζω μετά τη μία. Σωστά. Θα δούμε εκεί πέρα. Για να μην μπερδευτούν έτσι οι διαγωνισμοί. Μαζί μας είναι στοίχημα.gr, ο μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ. Μπαίνετε στοίχημα.gr από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Βρίσκεται τις καλύτερες αποδόσεις, μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών και πλήθος αγώνων από όλο το πρωταθλήμα. Πρωταθλήματα, επιτέλους. Πρωταθλήματα. Ναι, ρε φίλε, φτάνει πια. Έλεος δηλαδή. Αυτή την ιδέα με το. Πώς το λένε, πρωτάθλημα των εθνών. Ναι. National League τελείωσε. Πρωταθλήματα, επιτέλους. Όπως είπε και ο Γιαννούλης, επειδή δεν έχουμε καταλάβει και πάρα πολλά, κοιτάμε το κάθε παιχνίδι. Αυτό μας ενδιαφέρει. Και μετά θα καταλάβουμε σε κάποια φάση τι είναι αυτά τα πράγματα. Θα κάνουμε ένα κουράγιο πάλι στα μέσα του Νοεμβρίου για το National League. Αλλά μέχρι τότε θα έχουμε και δράση και στοιχηματικές επιλογές και το ωραίο ελληνικό πρωτάθλημα στην καθημερινότητά μας. Αναδομό. Μπαίνετε στην Αναδομό και βρίσκετε τα προνομιακά πακέτα που υπάρχουν για την ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνα, παιδικού δωματίου, ολόκληρου του σπιτιού με τα καλύτερα υλικά και του πιο αξιόπιστου συνεργάτε. Όλα αυτά στον Αναδομό παύλανακαίνιση.gr και στο τηλέφωνο 2311 241 508 για να πάτε εκεί να μιλήσετε με τους ανθρώπους στον Αναδομό και να σας κάνουν το σπίτι των ονείρων σας. Ναξούς, ο ΠΑΟΚ δίνεται με Ναξούς ξανά. Οι παίκτες και τα στελέχη του δικεφάλου θα φορούν για όλη τη διάρκεια της σεζόν πολιτικά παπούτσια Ναξούς. Όλη την αδρική συλλογή θα την βρείτε στο nak.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα Πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Mediterranean Cosmos και στο Stock Βασιλή Όλγα με μπότσαρι και alter ego, ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε στο γάμο σας. Πλήρης ανδρική ένδυση, κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πολλά άλλα. 25 Μαρτίου, 12 στην Ευκαρπία, το ένα κατάστημα, Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά, το άλλο. Και στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και alterecofashion.gr για να δείτε όλα τους τα σχέδια. Μετά τις 12.30 λογικά θα έχουμε μια πολύ ωραία συνέντευξη. Αν δεν μας προδώσει η κοινή τηλεφωνία. Το έχουμε πιστεύω. Το ραντεβού είναι στις 12.30. Το έχουμε πιστεύω. Εντάξει, ο συγκεκριμένος είναι στην επίσης ραντεβού του. Κοίτα, έχει καιρό να μιλήσει, είναι η αλήθεια, νομίζω. Δηλαδή δεν θυμάμαι τελευταία φορά που το μίλησε. Μην το ματιάξουμε βέβαια. Όχι, όχι. Να τον βρούμε μία ξανά πρώτα. Αλλά θα την έχουμε τη συνέντευξη μετά τις 12.30 αν όλα πάνε καλά. Σταύρο. Τι έγινε, παιδιά. Τι γίνεται. Τίποτα. Απλά έκανα την διαδρομή σπίτι εδώ. Ναι. Μία ώρα και ένα τέταρτο. Ξεκίνησα από τις 11 η ώρα και κάθε 4 μέτρα συναντούσα κάποιον. Δεν σε καμία υπερβολή σε αυτό που λέω. Μήπως να πηγαίνεις κοφτά. Μα από στενά πάω. Σιγά, δεν έπιασα τσιμισκή, ρε. Δεν έπιασα τσιμισκή. Τσιμισκή πιάνεις. Και να βγω παραλία. Άστο παραλία. Με τον βασιλιά, αλλά οριακά. Θα χάσω όλη την εκπομπή μετά. Οριακά με τον βασιλιά. Δύσκολο να είσαι στα προσκόλικα στη Θεσσαλονίκη. Περνάμε δύσκολα. Ξεκάθαρα περνάς δύσκολα. Περνάμε δύσκολα. Είναι λίγο δυνατό το air condition. Τα κίτι που κάνουν εκπομπή πριν το ανέβασαν. Αγάπη, δώσε λίγο τη λύση. Και υπάρχει και ξεφωνητό δημοσίως πλέον reporter ΠΑΟΚ, reporter Άρη. Δηλαδή έγραψε, μας ξεφώνησε ο Χρήσανδος. Ναι. Ναι. Για πες. Δεν διάβασες, δεν μου το διάβασες. Όχι, ρε, το blog. Το blog, ναι, αυτό το διάβασες, μου πες. Εντάξει, σταμάτησα να διαβάζω εκεί στα προβλήματα του Άρη. Ναι. Να δεν ξέρω, φίλε, δεν μπορώ. Δεν μπορώ αυτό το 28 το πρωτάθλημα. Το 46. Δεν μπορώ το 46. Δηλαδή, τρεις ομάδες, τρεις ομάδες. Μετρούσαν τους νεκρούς. Δηλαδή να... Κλείσε, έρχεται πάνω μου. Άντε, αγάπη, άντε, με αυτό το air condition μπορούμε να αγοράσουμε ένα air condition άλλο που να κλείνει κανονικά όταν πατάς το κουμπί. Αυτό είναι σε κίντερ έκπληξη, ρε. Δηλαδή η μόνη φωτογραφία που υπάρχει είναι αυτή, ρε φίλε, από το πρωτάθλημα του Άρη. Αυτή εδώ. Αυτή. Τι είναι αυτό? Η φωτογραφία από το πρωτάθλημα του 28. Κάτι αρχαίο. Πάνω σε ένα πύλινο
Υπάρχει αυτό. Μάλλον έχει συναντήσει αυτό το πύληνο. Είναι ο αρχηγός του Άρη και οι αντίπαλοι που παίζανε. Είναι η φωτογραφία από το 28 το πρωτάθλημα. Αυτή είναι η μοναδική. Δεν έχει άλλη το 28, είναι αυτή. Αυτό επίσκυρος λέει. Όχι, ρε, είναι το πρωτάθλημα του Άρη. Αυτή είναι η τελευταία. Η τελευταία. Μάλλον τη συνάντηση που ήταν αυτή η φωτογραφία. Φάση είναι του πρωταθλήματος. Ποιο είναι, τι? Που έχω σκεφτεί. Η απονομή του πρώτου πρωταθλήματος στον Άρη στο ποδόσφαιρο είχε γίνει στην Κομαντατούρ. Και του τελευταίου πάνω στα βουνά στο γράμμο που βαρέζαν τους αντάρτες οι Αμερικάνοι. Ο Φαφλίτ. Πιθανότατα. Πιθανότατα. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που ζούμε. Εντάξει, άσε το. Την καλημέρα μου στο Βαγγέλη Αγγέλου, τον coach μπάσκετ του Άρη. Μάλιστα. Έχουμε εδώ πέρα. Είχε μια άτυχη στιγμή χθες. Δεν έχει καταλάβει κανένας τι είπε. Δεν ξέρω πώς το χαρακτηρίσω. Εγώ θα σου πω. Πες λίγο την ατάκα, Στεριό. Ναι, όχι, εγώ την έχω την ατάκα, παιδιά, την έχω δουλέψει από χθες. Ο Αγγέλου βασικά είναι ο αγαπημένος μου, να ξέρετε. Μη τυχόν και πειράξει τον Αγγέλου. Ποτέ. Ποιος πειράζει, ρε. Ποτέ. Πες, εκεί στον Άρη. Για τον κόσμο. Πραγματικά. Μιλάω πολύ ανοιχτά, ξεκινάει η δήλωση. Ευχαριστώ τον Θεό για αυτήν την ήττα. Έχουμε πάει σε άλλη διάσταση. Εντάξει. Ναι, ναι. Και θέλω να έχουν τη δύναμη να συνεχίσουν. Ναι. Αφηρημένο. καλλιτεχνικό θα μπορούσα να πω, φιλοσοφημένο. Ναι. Εντάξει. Ξέρω γιατί χάσαμε. Α, μπράβο, ναι. Όλοι οι προπονητές ξέρουν γιατί χάσαμε. Εδώ, ναι, εντάξει, παραδοσιακά. Καλά με το πάμε. Ναι, ναι, ναι. Αν ήξερα πώς θα κερδίσουμε, δεν θα χάναμε. πραγματικά. Αν αυτό λεγόταν στην Νίκα, όχι standing ovation. Standing ovation από κάτω στην πνίκα, δημοσθένης και τέτοια. Θα κρεμίσει ένα μάρμαρα. Ναι, ναι, από κάτω. Βαγγέλης Αγγέλου, αγαπημένος εκπομπής, και γενικά μην τον πειράζετε. Η δήλωση αγκαούγκι, αγκαούγκι, γκαγκά ήταν η κορυφαία που έχει γίνει ποτέ. Να είναι καλά που δεν ήμασταν σε αυτή τη συνέντευξη τύπου. Και μη μας τύχει κάτι τέτοιο. Να συμπληρώσω για να το κλείσουμε. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από αυτό που έγινε, είπε χθες. Ναι. Ευχαριστήσει την ειδικά μας. Και εκεί που θα σταθώ εγώ, Σταύρο και αγάπη, είναι ότι το φιλανδικό μπάσκετ έχει τεράστια ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Ούτε. Πες μου πέντε Φιλανδούς. Ούτε αυτό δεν το έχει δηλώσει, ούτε ο Μάικλ Τζορντάνεν δεν το έχει πει αυτό. Ο Μάικλ Τζορντάνεν. Μην πειράξετε τον Αγγέλου. Μην πειράξετε τον Αγγέλου. Πρέπει να μπει το χειρικό, ρε. Είναι μικρό το μπάτζετ. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Η ομάδα έχει φορτωθεί προπονήσεις. Εντάξει, θα ανοίξει. Μην πειράζετε τον Αγγέλου. Αυτό, τίποτα άλλο σαν εκπομπή. Αυτό θέλουμε να. Εγώ θέλω να καταλάβω και τι εννοεί. Ότι αν ήξερα πώς θα κερδίζαμε, δεν θα χάναμε. Δεν έχω καταλάβει τι σημαίνει. Για να πει. Δεν είναι. Άμα. Κάποιος να μας πει πώς γράφεται αυτό. Πω. Αυτά. Τι άλλο να πεις τώρα για... Μπράβο στους Φιλάνδους. Απίστευτη ανάπτυξη. Τεράστια ανάπτυξη. Όχι ανάπτυξη. Τεράστια ανάπτυξη. Τεράστια ανάπτυξη, ε. Θα το κάνουν και expansion στο NBA. Θα το απορροφήσουν. Είναι κοντά από πάνω. Θα είναι... Ναι. Άμα πας από ανηφόρα, είναι κατηφόρα και γίνεται δουλειά. Μάλλον θα είναι. Είναι αγκαούγκι, αγκαούγκι, γκαγκά. Ναι. Μάλλον θα είναι η 32η ομάδα του NBA, τη Φιλανδία. Η Ίντερ Τουρκού. Η Ροβανιέμι. Η Ροβανιέμι BC. Ροβανιέμι BC. Τέλος πάντων. Αυτά η παρένθεση για το μπάσκετ. Εντάξει, είχαμε εμείς τα δικά μας που μας κέρδισαν οι 12 μαύροι Αμερικάνοι. Που πηδούσαν στο Θεό. Αλλά ήταν Αμερικάνοι. Ευτυχώς δεν υπήρχε κανείς να πει δόξα σε ο Θεός που χάσαμε. Ευελπιστώ να φεύγουν οι μπουνιές πέρα. Να ξεσπάσουμε ναι, στο Προμηθέα. Ευελπιστώ. Δεν είναι, με τους αρχαίους δεν τα πάμε γενικά καλά. Αρχαίος και εκπαιδευτήριο. Από το Χάντμπολ μου έχει μείνει αυτό το κουσούρι. Όπου βρούμε εκπαιδευτήριο και αρχαίο, σφίξαμε. Oh, ναι, ισχύει αυτό. Ναι, σφίξαμε. Με ποιον παίζαμε, χάσαμε. Με ποιον, με τα εκπαιδευτήρια Δούκα. Α, το διάλογο. Φτάνει. Εντάξει, τέλος πάντων, η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Έχουμε φιξάρει την σούπερ συνέντευξη που έκλεισε, αγάπη. Φυσικά, Σταύρο. Καλά, μέχρι να τον ακούσουμε στον αέρα δεν θα πούμε τίποτα απολύτως, γιατί δεν είναι ένα παιδί εκπληκτικό, ένα παιδί διαμάντι, ένας αθλητής πρότυπο. Το καμάρι της χώρας του, δεν θα καρφωθούμε ακόμα, που έχει ένα θέμα με τα ραντεβού, αλλά πιστεύουμε ότι. Το έχει, ρε, το έχει. Το έχει, ναι, το έχει. Ναι.
Έχουμε αρκετά θέματα. Έχουμε οριστικά πλέον ότι ο Δημήτρης Πέλκας δεν αγωνίζεται στο παιχνίδι της Κυριακής. Έχουμε το εκπληκτικό παιχνίδι βόλεϊ χθες. Δεν ξέρω πώς το παρακολουθήσατε. Ο ΠΑΟΚ δείχνει να έχει το καλύτερο ρόστερ της ιστορίας του, λέω εγώ. Μπορεί να είναι πρόημο αυτό, αλλά όταν ψάχνω τρόπο για το πώς θα χωρέσει ο Χιμένεθ που ήρθε χθες στην Θεσσαλονίκη. Σε καλή κατάσταση. Αδύνατος. Ναι. Σε καλή κατάσταση δεν το λες. Όπως ήταν. Ναι, το κούρεμά του ήταν κομπικό. Δηλαδή, εντάξει, ή τραγικό. Να πληροφορηθεί. Δεν ήρθε δηλαδή, 150 κιλά. Ναι, όχι. Ήρθε πάρα πολύ αδύνατος με κακό κούρεμα απλά. Αυτό. Του δείχνει το κεφάλι. Έχει και κάτι κενά κιόλας. Κοίτα εδώ. Ναι, ρε, σου λέω ήταν η κακιά στιγμή. Δεν ξέρω αν έχασε κάποιο στοίχημα. Γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή με τον Βασιλιά, αν τον δω έτσι μια μέρα, ξέρω έχασε στοίχημα. Ξεκάθαρα. Σε καλή κατάσταση, μπράβο. Ναι, αθλητικός είναι και απορώ πού θα χωρέσει. Απορώ. Απορώ. Έχουμε διαιτητή για το ματς τον Άρη. Ναι. Τον Ιταλό. Ναι. Γεγονός και αυτό. Το οποίο βγήκε χθες το μεσημέρι. Θα πούμε στοιχεία και γι' αυτόν αργότερα. Mm-hmm. Έχουμε... Λέω να μην ασχοληθούμε με Σταύρο και Αγάπη με τον πρώην ποδοσφαιριστή του Άρη. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Εγώ συμφωνώ. Ότι? Να μην ασχοληθούμε με το βετεράνο επιθετικό του Άρη. Όχι, εντάξει. Αυτό έχει... ήθελε να πετύχει. Ο καθένας έχει δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει. Παιδιά, ξέχωρα. Άμα δεν ανήκει στην οικογένειά μας, ανήκει στην οικογένεια του Άρη και είναι δικαίωμά του να πει ότι κουστάρει. Άστο. Εγώ δεν κατηγορώ κανέναν σε τέτοια θέματα. Λοιπόν, όμως χάρη, όταν βρίζαν το ταπού το όλοι που έβρισε πέρσι, εγώ ήμουν υπέρ. Έβγαλε τον εαυτό του. Δεν θα κατηγορήσει ανθρώπους που βγάζουν τον εαυτό του. Τώρα, άμα το κάνει λίγο επιτηδευμένα. Ναι. Ας τον κρίνουν οι οπαδοί της ομάδας του. Δεν θα κάτσω εγώ να μπλεχτώ εκεί. Δεν θα κάτσω να μπλεχτώ. Συμφωνώ. Μπορεί να το αισθάνεται κιόλας, εντάξει, κανένα πρόβλημα, παιδιά. Εγώ θέλω να είναι ο άλλος ειλικρινής. Προτιμώ τον ειλικρινή. Από τον Σάλια. Από τον Σάλια μπροστά μου και μαχαιριές στην πλάτη μου. Ναι. Όχι. Έχεις ένα point. Ναι, θέλω να ξέρω ακριβώς πώς σκέφτεται ο άλλος. Δεν θέλω να γίνει ΑΕΚ, δηλαδή. Ναι. Αρχίζουν και μαζεύονται πάρα πολλά. Σιγά σιγά με κορυφαία βέβαια και τον ορισμό του Κομίνη στον Κούγια. Γιατί είναι ερχόμενο Σάββατο, πες αυτό και για να στηθούμε στους δέκτες. Σάββατο 7.30. Θα μαζευτούμε σπίτι μα το δούμε. Μέσα. Μέσα. Δεν χάνεται αυτό, παιδιά. Θα είναι το πιο εμπορικό Λάρισα Λαμία της ιστορίας της Λάρισας και της Λαμίας. Θα σας πω μετά και αντίδραση από πλευράς Λάρισας. Από μέσα από την ομάδα. Ω, έχει ρουφιάνο στη Λάρισα. Πέφτουν τα σύννεφα. Πέφτουν τα σύννεφα. Είχαμε την καταπληκτική πρόταση, θα τη σχολιάσουμε μετά. Τη ΕΠΟ να μην αφαιρούνται βαθμοί από τις ομάδες που δεν παίρνουν άδεια. Και τι να αφαιρεί, τη σπλήνα, όχι, θα, νεφρό. Θα σου αποκαλύψω, θα φοράει μια κορδέλα επέκτες στο κεφάλι ότι είμαστε τιμωρημένοι. Αυτό. Κανονικά μεταγραφές. Εντάξει, πώς κάνουν στην Ιαπωνία. Ναι. Βάζουν κάτι στο χέρι όταν απεργούνε. Δουλεύουν κανονικά, αλλά απεργούνε, ρε παιδί μου. Οι Κινέζοι το κάνουν αυτό. Οι Κινέζοι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Απεργούμε. Εκεί τι να κάνει απεργία, ρε φίλε. Ωραία, κάνουν απεργία οι 1850. Υπάλληλοι σε ένα μικρό εργοστάσιο της Κίνας. Ναι. Ωραία, σε πόσα δευτερόλεπτα θα βρεθούν 1850 απεργοσπάστες? Άκου να σου πω, είχα ένα γνωστό. Όπα. Πριν από 10 χρόνια έγινε αυτή η κουβέντα. Ο οποίος άνοιξε εργοστάσιο με παρασκευή τζαμιών. Στην Κίνα. Λοιπόν, ήταν το ημερομίσθιο τότε, σου λέω τώρα για 2004, 1,5 ευρώ την ημέρα. Ναι. Και τους πλήρωνε και καλά. Δηλαδή για τα δεδομένα της Κίνας. Χουβαρντάς. Ναι. Δηλαδή ήταν το ημερομίσθιο 1 ευρώ, αυτός έδινε 1,5. Άπλα. Και ξαφνικά, επειδή πήγαν πολύ καλά οι δουλειές, ήταν παραγωγικοί οι φίλοι μας οι Κινέζοι, οι δικοί του τουλάχιστον, ναι. Τους κάνει το μεροκάματο 2 ευρώ. Ας το διάλο. Και άκου να δεις τι έγινε, αυτό που λες ακριβώς. Βρήκε ανθρώπους να κοιμούνται μέσα στο εργοστάσιο, ναι. Γιατί λέει ότι αν φύγουμε, φοβόμαστε. Ότι θα πάει... έρθουν άλλοι και τα... είναι γεγονός. Είχανε φίλοι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πόσα άτομα, δεν θυμάμαι, 50%. Τον φόβο ότι αν φύγουμε και μαθευτεί ότι αυτός ο Έλληνας δίνει 2 ευρώ την ημέρα, ναι. Θα σκάσουν μήτε άλλοι 100.000 απ' έξω. Που ξέρω και καλάτε. Και αν μετά να τα καταλάβεις ποιος είναι ο Γιάννη και ποιος είναι ο Χάν. Κατάλαβες. Οπότε λέει, κοιμόμαστε μέσα, τη βγάζουμε εδώ, 7 στα 7, διευράκι την ημέρα, την εβδομάδα. 14. Όχι, θα έχω και ένα ρεπό, κάτσε. Τι ρεπό, δεν έχει κύριε. Τι δεν αυτά έχει. Λοιπόν και με την Κίνα. Εδώ δεν φεύγουν για να κοιμηθούν, θα φεύγουν για να πάρουν ρεπό, θα το λείπουν από την ημέρα. Το ρεπό μέσα κύριε. Θα λέγανε ο Χάντον, τον Γιάννενα, πώς το κάνεις αυτό. Στο κηλικείο. Μπορεί αυτοί που έχουν ρεπό να φυλάνε τη σκοπιά. Κατάλαβες. Ζωάρα.
Ζωάρα, και αυτό να χαίρεστε που γεννηθήκατε στην Ελλάδα, όσοι κράζετε αυτή την. Ζώα. Ζωάρα, είπε. Ζώα. Ζωάρα, ζωή είναι σταυρό. Ναι, άνοιμα. Κάπου εδώ πρέπει να πάμε στο διάλειμμα που λέμε χορηγούς για να πάμε και στη συνέντευξη εφόσον τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε. Μιλάω για να γίνει. Εντάξει, όχι, το μιλάς και το χαλάς. Λοιπόν, 5 εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Βίτη την ερχόμενη Πέμπτη το βράδυ στην Τούμπα. FM κενό ΠΑΟΚ κενό ονοματεπώνυμο στο 545-26. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε, αν όλα πάνε καλά, με τη συνέντευξή μας. Διάβαζα πρωί-πρωί και ενθουσιάστηκα. Για πες, θυμίσου. Ότι έκαναν αστυνομικοί μια μπούκα, λέει, κάπου στην Αθήνα. Ναι. Ωραία. Για να βρουν κάτι Πακιστανούς που κάτι είχαν κλέψει. Και βρήκαν μέσα στο σπίτι έναν δεμένο αστυνομικό που είχαν απαγάγει. Δηλαδή, αυτό είναι το Kinder έκπληξη. Είσαι σίγουρος? Ναι. Δεν παίζει ποτέ. Κάπου το διάβασα που δεν μπορεί να το σκέφτηκε στο μυαλό σου. Πρέπει να έγινε. Δεν ξέρω αν ήταν fake, αλλά πραγματικά. Δηλαδή... Πεις, στην Πάτρα, όχι, Αθήνα. Όχι, όχι, Αθήνα, Αθήνα. Αθήνα, Αθήνα εκεί στα δύσκολα, τα μέρη που δεν πατάμε ποτέ. Σήμερα, στο Ρέντζεσι. Tuesday ή Πέμπτη, δεν είναι? Ναι, ναι. Γιατί να φεσκάρουμε και λίγο τα αγγλικά μας. Thursday είπα. Tuesday είπα. Thursday εννοούσες. Thursday εννοούσα. Ήταν η γνωστή Τρίτο-Πέμπτη. Η Thursday. Thursday είναι Πέμπτη λοιπόν. Σήμερα δηλαδή, 18 του μηνός. 18. Εντάξει. Μετά από 700 μηνύματα τη γνωστή εταιρεία τηλεφωνία ότι αυξάνεται το ποσό στο ίντερνετ που ξοδεύω. Ναι, ναι. Ωραία. Μου ήρθε. Σήμερα είναι ένα νέο σήμου, γι' αυτό 18 είναι σημαντικό. Για συνέχισε. Ναι, Κίκο Ναβάρο. Εκπληκτικός performer. Το ακούει κάποιος, λέει performer. Pop. Είναι performer. Performer είναι. Μαζί με τον Economist και τον Λευτέρη Κορδιάο, τον αδερφό, τα φιλιά μας στο Λευτεράκι. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Ναι. Στο Open Bar 8 μπαρτέντε της πόλης, απεριόριστο ποτό, και τα γνωστά δηλαδή. Τα γνωστά, θέατρο Βεργίνα, Ρέντζεσι Καζίνο και βέβαια αύριο Πλούταρχος, μεθαύριο και την Κυριακή. Σημαντικό για όσους δεν έχουν το μεταφορικό μέσο ή θέλουν να πιούν πολύ απεριόριστο ποτό και είναι δύσκολα στην επιστροφή. 10, 11, 12 και το 10.30 σας παίρνουμε από το Βασιλικό Θέατρο. Σας επιστρέφουμε στις 2, στις 3 παρατέταρτο και στις 3.30. Εντάξει, καλά είναι, ρε φίλε. Καλά είναι. Και όσοι πιείτε πολύ, παιδιά, να προτιμάτε το ταξί. Ταξί δουλεύουμε όταν πίνουμε πολύ. Δεν παίρνουμε αμάξι. Το κοινωνικό μήνυμα της σημερινής εκπομπής. Εμείς δεν πήραμε δίπλωμα για αυτό το λόγο. Ξέρεις ότι ο λόγος που δεν έχω πάρει δίπλωμα είναι αυτός. Γιατί ξέρω ότι είμαι ηλίθιος, ο εγωισμός μου θα ήταν στα κόκκινα σε περίπτωση που δεν έβλεπα μπροστά μου και δεν γίνεται, ο κόλκας μπορεί. Δεν γίνεται να μην μπορεί, θα έπαιρνα τα μάξι, θα αγκάλιαζα καμιά κολόνα δεν και αυτό είναι το αισιόδοξο σενάριο. Μην αγκάλιαζα κανέναν άλλον είναι το θέμα. Αυτό πρέπει να σου πω. Δεν έχεις την υπομονή σαν άνθρωπος να διαχειριστείς αυτό που γίνεται στους δρόμους. Δηλαδή η εικόνα δική μου είναι όταν θα μάθεις ή αν μάθαινες, εντάξει, χειρόφρενο, ανοίγεις πόρτα, κατεβαίνεις κάτω. Όχι, δηλαδή, δεν θα περιοριζόσουν στις χειρονομίες και στα πινελίκια. Δηλαδή σε ακραίες καταστάσεις θα τραβούσεις το χειρόφρενο, θα άνοιγες την πόρτα σου, θα κατέβαινες κάτω, θα σταματούσε όλη η κίνηση πίσω. Θα είχα όπλο εννοώ, κάτι μαζί μου αριστερά, στο τέτοιο στη θήκη. Όχι, όχι. Δεν νομίζω. Όχι. Όχι. Δεν σε έχω δει με κάτι έτσι. Με κάποιο βοήθημα, νομίζω τα. Τι έγινε, αγάπη. Ε? Ίσως σε λιγάκι. Μετά τη μία. Α, το έφαγες εσύ, Σταύρο. Εσύ το έφαγες. Τρεις φορές το είπες. Δεν το έφαγα εγώ, ρε φίλε, ούτε την αγάπη χρεώνω. Ξέρω απλά ότι είναι λίγο μετά. Πραγματικά, δηλαδή το. Τέλος πάντων. Τι πας να με χρεώσεις στον αέρα? Όχι, όχι, όχι. Ε? Εγώ ξέρω τις προσωπικότητες. Η κατάρα μου εμένα είναι ότι ξέρω σε ποιους απευθύνομαι. Είναι ακριβώς αυτό που είπες τώρα. Αυτό έχω στο μυαλό μου να ξέρει. Τι. Είναι ακριβώς αυτό που είπες. Το ξέρω ότι είναι ακριβώς αυτό που είπα. Μα το μεγαλύτερο ταλέντο που έχω είναι ότι είμαι φυσιογνωμιστής. Μπράβο, Σταύρο. Ναι. Δηλαδή όταν σε είδα, όταν ήρθες εδώ πέρα και κοιτούσες το πάτωμα, ωραία, από την τροπή σου. Το κινητό. Σιγά μην τραπώ, εγώ φταίω. Άκου τι λέει η ντροπή μου. Όχι, όταν σε γνωρίσαμε, αγάπη, όταν σε έφερε ο φίλος μας εδώ για να δουλέψει τη φωτογραφία. 25 χρόνια πριν, ναι. Ναι, που κοιτούσες κάτω. Ναι. Ωραία, λέω μπορεί αυτή να γίνει. Θα με τιμήσει η UNICEF σε κάποια φάση, αλλά μπορεί, είπα μέσα μου. Ναι. Είχε αυτή την ποντιακή πίστη. Τη γνωστή. Ήταν κρυμμένη η Παναγία σου μελά μέσα σου. Εντάξει. Το παρατραβάς, ναι. Ναι. Πάμε λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι. Άρης ΠΑΟΚ την Κυριακή, 7η αγωνιστική. Για τον ΠΑΟΚ ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, όπως είναι όλα τα παιχνίδια για τον ΠΑΟΚ, η ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τον Άρη που και αυτός θέλει να μείνει στις ψηλές θέσεις βαθμολογίας.
και αναφέρομαι στο κομμάτι μόνο του αγωνιστικού του τμήματος και όχι της περαίουσας ατμόσφαιρας που θα αυτοκτονήσει από ευτυχία αν κερδίσει τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ έχει δύο σημαντικές ελλείψεις, αποδεδειγμένα πλέον. Ο Μαουρίτσιο, ο οποίος πάλι με κάκωση στο καλό του διάστημα μένει εκτός, το πάθε πέρσι μετά τα δύο γκολ, στο παιχνίδι μάλλον με τα δύο γκολ που έβαλε με τον Αστέρα Τρίπολης, ίδια περίοδο νομίζω. Ναι, ίδια. Το παθαίνει και φέτος παραμονές τριών πολύ δύσκολων αγώνων για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ αν καταφέρει και κάνει το 3-3 σε αυτά τα παιχνίδια, νομίζω θα τα παρατήσουν και οι άλλοι. Αν κερδίσει δηλαδή στο Χαριλάου, αν κερδίσει τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα και αν κερδίσει και τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, νομίζω ότι οι άλλοι τα παρατάνε μετά. Δεν μπορούν. Κοιτάξτε, το λέγαμε και προχθές ότι αν γίνει το σενάριο αυτό, μετά πας καρφί για 15-15. Ναι, εντάξει, και τα οποία... μετά πας στην Τρίπολη στην Άγκυρα και άλλη ιστορία, εντάξει, αλλά μέχρι τότε στην Τρίπολη πας 15-15, ξεκάθαρα. Ναι, ναι. Η ουσία λοιπόν είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα χάσει, ο Βοράς Βανουτσέσκου δεν θα έχει στη διάθεσή του τους δύο σημαντικότερους παίκτες δημιουργικά στον άξονα του, τον Μαουρίτσιο, ο οποίος είναι αυτός που σετάρει το παιχνίδι και έχει το καθαρό μυαλό για να ανταπεξέλθει στην πίεση του αντιπάλου και να οργανώσει σωστά το παιχνίδι. Και από την άλλη τον Δημήτρη Πέρκα, ο οποίος είναι ο νούμερο ένα παίκτης του ΠΑΟΚ στην πίεση στην πρώτη πάσα του αντιπάλου. Είναι αυτός που δημιουργεί το απρόβλεπτο. Είναι αυτός δηλαδή που μπορεί ανά πάσα στιγμή να χαλάσει την αμυντική ισορροπία του αντιπάλου. Και είναι αυτός που λειτουργεί σε μια αλφα ταχύτητα, η οποία τέλος πάντων είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί από μια άμυνα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι υποχρεωμένος να πάει να ελέγξει το παιχνίδι και το πάρει. Εντάξει. Ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό δεν έχουν δικαίωμα να σταθούν σε καμία δικαιολογία. Ξέχωρα είναι ρεαλιστική αυτή η προσέγγιση. Από την άλλη, υπάρχει και ένα ρόστερ 22-23 παιχτών ενεργών που θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι βρίσκεται δίκαια στον ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν, με δεδομένο ότι αυτοί οι δύο παίκτες δεν θα αγωνιστούν, εγώ προβλέπω, εγώ σαν Σταύρος, προβλέπω μία ενδεκάδα με τον Πασχαλάκη κατά τα δοκάρια, Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο και Βιερίνια οι τέσσερις στην άμυνα. Ο Κάνιας είναι ο σίγουρος στη μεσαία γραμμή, παίζει μεταξύ Σάχοφ και Βέρμπλουμ μία θέση. Για μένα, όπως και για αρκετούς φίλους μου ποδοσφαιράνθρωπους, αν ο Βέρμπλουμ έχει φτιάξει λίγο την αθλητική του εικόνα, είναι πιο χρήσιμο στο συγκεκριμένο παιχνίδι από τον, από τον Σάχοφ. Από την άλλη, ο Σάχοφ είναι ένα παιδί το οποίο στα παιχνίδια που έπαιξε τελευταία δείχνει ότι είναι σε καλή κατάσταση, αλλά έχει άλλα χαρακτηριστικά. Και από εκεί και πέρα, μπροστά από, από τους δύο, νομίζω θα παίξει ο Λικαντουρί. Και αυτό γιατί είναι πιο τακτικά σωστός από τον Μπίσεσβαρ στον άξονα. Αν και αυτό μπορεί να αλλάξει μες στον αγώνα. Αριστερά θα πάει ο Μπίσεσβαρ. Δεξιά θα πάει ο Λέο Ζαμπά. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς. Αυτή πιστεύω εγώ θα είναι η δεκάδα. Καρέλη έλεγες. Ναι, εντάξει ρε φίλε. Καρέλη θέλω εγώ. Να πούμε τι θέλω εγώ. Ναι. Ωραία, εγώ θέλω τους τέσσερις στην άμυνα τον Πασχαλάκη. Θέλω Κάνιας Βέρμπλουμ. Εντάξει. Θέλω δεξιά τον Ζαμπά, αριστερά τον Μπίσεσβαρ και Καρέλη Πρίγιοβιτς μπροστά. Ναι. Αυτό θέλω εγώ. Ένα άλλο σενάριο, ακόμα πιο σφιχτό αλλά εξίσου αποτελεσματικό, είναι αντί του Μπίσεσβαρ τον Καντουρί και τον Μπίσεσβαρ να το ρίξει στο παιχνίδι μετά το 60. Με τον ρόλο του να αλλάξει, να εκμεταλλευτεί μάλλον την όποια κόπωση θα έχουν οι παίκτες του Άρη μετά το 60. Με την ποιότητά του και το, τέλος πάντων και τα στοιχεία του να μπορέσει να δημιουργήσει ανισορροπία. Και αυτό είναι ένα ωραίο σενάριο. Αλλά σε αυτό το παιχνίδι εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει πιο καθαρό εξάρι από τον Σάχοφ δίπλα στον Κάνιας. Ναι. Να κρατήσει τις θέσεις του, να μην έχει πολλά ανεβάσματα, να περιμένει λίγο ο ΠΑΟΚ να επιτεθεί με πέντε παίκτες, δεν χρειάζεται παραπάνω. Ανεβαίνει ο ένας ο μπακ, το δεκάρι, η πλάγη και ο φορ. Αρκούνε πιστεύω για να κάνουν τη δουλειά. Είναι και πιο aggressive ο Βέρμπλουμ. Γι' αυτό ακριβώς το θέλω. Είναι πιο εξάρι από τον Σάχοφ. Ο Σάχοφ είναι καθαρό οχτάρι. Και επειδή η ταχύτητά τους είναι η ίδια, δεν θα μου δώσει κάτι διαφορετικό. Αρκεί να είναι ο Βέρμπλουμ καλά, εντάξει. Ναι. Γιατί αυτό που είδαμε στο Καραϊσκάκη π.χ. είναι σαν κατάπια σκουπόξυλο. Ναι. Εντάξει. Αλλά έχουν περάσει και τρεις εβδομάδες. Ναι, και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι είναι λογικό ο παίκτης που δεν έκανε τρεις μήνες διακοπές να έχει αυτή την εικόνα. Αλλά είναι και λογικό σε κάποια φάση αυτός να ανοίξει. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό.
Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι θα πάμε σε αυτήν τη λογική. Δεν θα έχουμε πολλές αλλαγές και περιμένουμε να δούμε. Πάνω από αυτό που λέω, δηλαδή, δεν θα έχουμε πολλές αλλαγές. Θα πρέπει να δούμε πόσο ΠΑΟΚ θα ανταπεξέλθει σε σχέση με την απουσία του Μαουρίτσιου και του Πέλκα. Νομίζω ότι είναι υποχρεωμένοι οι δύο μας μπακ να επιστρέψουν σε κανονικές εμφανίσεις. Για μένα, δηλαδή, η παρουσία του Μάτους και του Βιερίνια θα πρέπει να κυμανθεί σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά που μας άφησαν πριν τη διακοπή και οι δύο, γιατί όλοι στέκονται στο Βιερίνια. Δεν είναι και ο Μάτος είναι μέτριος. Σε σχέση με αυτά που μπορεί να κάνει ο Μάτος, ήταν δύο επίπεδα κάτω όπως και ο Βιερίνια. Αν αυτοί οι δύο είναι καλά. Αν ο ΠΑΟΚ τακτικά προσεγγίσει σωστά το παιχνίδι. Και πάνω απ' όλα, αν ο ΠΑΟΚ όταν θα δοθεί η ευκαιρία, γιατί θα δοθεί, έχει την ψυχολογία να τελειώσει το παιχνίδι, θα το πάρει. Αν κρατηθεί ο Άρης μες στο παιχνίδι και αν πάει το παιχνίδι σε μια προσέγγιση όσα πάνε, όσα έρθουν στην κόντρα, μια στημένη μπάλα κτλ. Κτλ. Εκεί ο Άρης έχει ελπίδα να το πάρει. Ουσιαστικά, ο Βιερίνια και ο Μάτος είναι εντάξει στα αμυντικά τους καθήκοντα και κάνει δύο, και ποιοτικά, και κάνει δύο ποιοτικά ανεβάσματα ο καθένας. Εντάξει, είναι μια χαρά. Από δύο σου λέω. Δύο και δύο. Δεν, επειδή δεν κάνουν ποτέ δύο και δύο και κάνουν 15 και 15. Είναι εγώ ωραία. Ποιοτικά και σωστά. Ναι. Γι' αυτό σου λέω, αγόρι μου, για να ανεβάσουμε τα μπακ χρειαζόμαστε ένα καλύτερο εξάρι. Πιο καθαρό εξάρι από τον Σάχοφ που είναι 8. Γι' αυτό θα προτιμούσα τον Βέρμπουμ, αν είναι σε κατάσταση να αγωνιστεί. Και αυτό χρειάζεται τέτοια παιχνίδια. Εντάξει, σιγά σιγά τον Βέρμπουμ να τον βάλουμε στην δεκάδα. Να γίνει κομμάτι του rotation. Να τον βάλουμε όμως με έναν λειτουργικό ρόλο στην 11, όχι στα παιχνίδια που θέλουμε να ξεκουράσουμε τους βασικούς. Γιατί μέχρι τώρα αυτό συμβαίνει. Και ερχόμενος αλλαγή από τον πάγκο δεν έχει δώσει κάτι, είναι η αλήθεια. Αν εξαιρέσουμε λίγο στην Κρήτη, που εντάξει και εκεί το επίπεδο του αντιπάλου και το αποτέλεσμα εκείνη την ώρα δεν ήταν τέλος πάντων. Δηλαδή στο Καραϊσκάκη ήταν κακός. Ναι. Ερχόμενος από τον πάγκο. Τώρα περιμένεις σε μια καλύτερη κατάσταση. Ναι, περιμένουμε λοιπόν να είναι σε μια καλύτερη κατάσταση. Περιμένουμε να γίνει πιο λειτουργικός. Δεν γίνεται ο περσινός κορμός να βγάλει όλο το κανάλι. Ήδη βλέπουμε δύο σημαντικούς παίχτες του άξονα να λυγίζουν. Τι κοιτάς? Όχι, το βλέπω προχθές. Πόσα λίγα λεπτά έχει παίξει το πρωτάθλημα ο Βέρμπλουμ? Έχει παίξει 63 λεπτά όλα και όλα. 63 λεπτά και είναι αυτά, δηλαδή, με τον Όφη είναι 30. Έχει παίξει 16 λεπτά στην πρεμιέρα με τον Τρίπολη. Εκτός αποστολής με τον Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη, 28 λεπτά στο Γιαντί Κουλέ, 1 λεπτό με την ΑΕΚ στο τέλος και 18 με τον Ολυμπιακό και στον Πάγκο με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ναι, δεν έχει προσφέρει ακόμα στο πρωτάθλημα. Οι περισσότερες του συμμετοχές είναι στο κύπελλο, νομίζω, και στην Ευρώπη. Έχει ένα γεμάτο 90 λεπτό με την Τσέλσι. Στο Europa League και ένα γεμάτο 90 λεπτό στο κύπελλο. Ναι, δεν είναι. Και ούτε καν με τον Άρη. Ποιο είναι? Με τον Άρη. Με τον Άρη. Ναι. Δεν έχει παίξει άλλο. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι, κάπως έτσι συμμαζεύεται η εικόνα με τα λεπτά, πάει στα 2,43, εντάξει, τα οποία είναι λίγα. Για ένα παίκτη που τον έφερες για να είναι ορόσημο στην Τέλος πάντων, δεν τον έβαλες βιαστικά μες στο παιχνίδι. Ναι, ναι, ωραία, αλλά δεν γίνεται να περιμένεις και πολύ ακόμα. Εδώ λοιπόν, έτσι όπως είναι το έργο, θεωρητικά και βάσει χαρακτηριστικών, αν ο Βέρμπλουμ είναι καλά, σου δίνει καλύτερη ισορροπία νομίζω σε αυτό το παιχνίδι και δίνει ευκαιρία στα μπακ σου να ανέβουν λίγο παραπάνω, να παίξουν πιο απελευθερωμένα και να υπάρχει η κάλυψη η οποία είναι απαραίτητη σε τέτοιου είδους παιχνίδια υψηλής έντασης. Σε περίπτωση που ο Έλκα Ντουρί δεν είναι καλά, ρε παιδί μου. Καλά είναι. Καλά είναι. Είναι, δεν είναι, είναι καλά. Mm-hmm. Αλλά ο Καντουρί έχει αποδείξει μέχρι τώρα ότι είναι πιο αποτελεσματικός στα πλάγια παρά στον άξονα. Σωστό. Από εκεί και πέρα ο Μπίσεσβαρ έχει αποδείξει ότι όταν τον βάζει στον άξονα με ομάδες δύσκολες ψιλοπερνάει η μπαλίτσα από την άμυνα του αντιπάλου, ρε αγόρι μου. Δεν είναι ότι είναι και κανένα φράγμα. Το φράγμα Μπίσεσβαρ το ξακουστώ. Και όταν μαζί με τον Μπίσεσβαρ είναι στον άξονα να πιέσει και ο Πρίγιοβιτς, που και αυτός τρέχει, ρε αγόρι μου, αλλά δεν προλαβαίνει στην πίεση, δεν είναι δηλαδή ο καλύτερος του πλανήτη. Άρα λοιπόν αν πας με Μπίσεσβαρ και Πρίγιοβιτς στην πίεση ψηλά, θα είναι σαν να μην έχει πίεση ψηλά. Άρα και αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Γι' αυτό θα προτιμούσα εγώ τον Καρέλη και να γίνει να μοιραστεί χρόνος με Κατουρί και Μπίσεσβαρ στα αριστερά. Αλλά και πάλι ο Καρέλης δεν έχει αποδείξει, όχι το παιδί το ίδιο, ο Λουτσέσκου δεν έχει αποδείξει ότι τον Καρέλη τον έχει για ένα τέτοιο ρόλο. Άρα λοιπόν το να κάνουμε εικασίες, για μένα παραδείγματος χάρη είπα και χθες, ότι είναι τεράστιο λάθος που ο Καντουρί δεν δούλεψε σαν, δεν έπαιξε ποτέ σαν αντιμαουρίτσιο. Ποτέ. Από πέρσι το λέμε αυτό, εντάξει. Για μένα είναι οχτάρι ο Καντουρί.
Τώρα, γιατί η ταχύτητά του είναι αυτή. Δεν είναι, είναι τα τρεξίματά του, είναι που θέλει να έχει πρόσωπο στην αντίπαλη εστία, θέλει χώρο. Δεν μπορεί να το βάλει να παίξει με πλάτη. Οι επαφές του είναι πάρα πολύ καλές, με χώρο μπροστά του, θα είναι και πιο ποιοτικός, θα έχει περισσότερες κοιπάσεις. Το πρόβλημα με τον Καντουρί είναι ένα έλλειμμα συγκέντρωσης που έχει όταν αμήνεται η ομάδα πολλές φορές. Αλλά και αυτό πιστεύω σε τέτοιο παιχνίδι θα είναι κάπως. Θα είναι τέλος πάντων πιο προσεκτικός. Γενικά υπάρχει ερωτηματικό. Κοίταξε, η προπόνηση η σημερινή λογικά έχει τελειώσει τώρα. Ξεκίνησε στις 11. Θα μάθουμε αν έκανε δοκιμές, θα κάνει και αύριο. Για να έχουμε και μια εικόνα και εμείς και ο κόσμος. Και από την πλευρά του Άρη υπάρχουν ερωτηματικά. Εντάξει, νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα το πώς θα παίξει μπροστά ο Άρης. Νομίζω θα παίζει αυτή η τετράδα. Η Ντιγκινή, Γκάμα, Ματέο Γκαρσία και Γιουνές. Εκτός αν προτιμηθεί ο Νασλίδης, ο οποίος στο κομμάτι της συμμετοχής στο παιχνίδι είναι πολύ καλύτερος του Γιουνές. Ο Γιουνές έχει άλλα πράγματα που κάνει. Περισσότερη πίεση, περισσότερη κίνηση κτλ. Κτλ. Εγώ Νασλίδη θα βάζα μεταξύ μας, έτσι όπως είναι ο Άρης, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Νομίζω θα μπει ο. Ο Γιουνές νομίζω θα παίξει. Ναι. Λογική αυτό λέει ότι εντάξει. Ναι, το θέμα του Άρη έχει να κάνει με τα κεντρικά χαφ. Ο Σιώπης θα ξεκινήσει λογικά αντί του Μπάσα που είναι τραυματίας μαζί με τον Ματίγια. Και στο κέντρο της άμεσης, τον Τσανακάκη θα παίξει δεξιά. Δεν νομίζω να βάλω Δημήτρη Κωνσταντινίδη, φοβούμενη, μην γίνει καμιά κέντα και το βρούμε κρεμασμένο πουθενά έξω από το κλειάδι της Βικελίδης. Αριστερά, πώς λένε αυτό που παίζει αριστερά. Έχουν ένα αριστερό μπακ τέλος πάντων. Okay. Δεν παίζει ο Βαλεριάνος. Το γνήσιο τέκνο της παοξίδικης οικογένειας. Στο κέντρο της άμυνας ή θα παίξει Δελιζήσης Μαυράη με δεξί πόδι στα αριστερά και αριστερό πόδι στα δεξιά. Ή υπάρχει ενδεχόμενο να παίξει και ο Σόουζα, δεν ξέρω ο Βέλεθ σε τι κατάσταση είναι. Αγάπη, εσύ που τα πας καλά με το ρεπορτάζ του Άρη, για λέγε. Ο Βέλεθ θα παίξει με το Μαυράη. Απόλυτη. Αυτό φίλε. Να σε κάνω μια μεταγραφή στο All About Ice, θα τελειώνουμε. Να πω το Χρύσανθο. Εντάξει, ρε Σταύρο. Έψαξα εκεί πέρα, ρώτησα εκεί τα παιδιά από το ρεπορτάζ και αυτό βγαίνει. Η εμπειρία μας λέει λοιπόν, αγάπη, ότι ό,τι σου λένε παραμονές του πάω κάνει στα παιδιά μας. Δεν το λένε σε μένα. Ωραία, είναι ψέμα. Τώρα αυτό βγαίνει, τι να σου πω. Εντάξει, Βέλεθ με Μαυράη. Αυτό βγαίνει. Ωραία, δεν θα παίξει λοιπόν, Βέλεθ με Μαυράη. Αυτή είναι η κατάσταση. Φαντάζομαι θα παίξει ο Κουέστα. Νομίζω ότι έχει θέμα με το δάχτυλο χοντρό. Έχει θέμα χοντρό, δεν νομίζω να παίξει. Λες. Και οι επιλογές που έχουν είναι Αναγνωστόπουλος και Καντιμίδης. Ναι, Αναγνωστόπουλος είναι ο δεύτερος, νομίζω. Αυτός είναι από πίσω. Ναι, θεωρητικά Αναγνωστόπουλος είναι δεύτερος και τρίτος είναι ο Καντιμίδης. Ναι. Εντάξει, δεν έχουν παίξει λεπτό, νομίζω, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος φέτος. Όχι. Έχει πάρει όλα τα μάτια του Κουέστα. Ο Κουέστα είχε παίξει με τον ΠΑΟΚ. Θα έχει αυτό το ενδιαφέρον το αν δεν αγωνιστεί ο Κουέστα που είναι καλός θεματοφύλακας. Εντάξει. Ναι. Χθες μετά το μεσημέρι, νομίζω, νωρίς το απόγευμα, βγήκε ο διαιτητής. Μεσημέρα και λίγο μετά τις 2.30-3 πότε βγήκε. Ιταλός, Ντανιέλ Ντοβέρι. Με βοηθούς τον Αλμπέρτο Τεγκόνι και Τζιόρτζιο Περέτη, τέταρτος ο Μανώλης Κουλάς. Κουλάς, δηλαδή τώρα αστέριο. Αν ο Ντοβέρι, ας πούμε, π.χ. γίνει κάτι, ρε παιδί μου, τραυματιστεί ή κάτι, ένα σφίξιμο. Παίζει Κουλάς. Ναι. Ωραία. Και παρατηρητής της ΚΕΔ, ο Χουάν Φερνάντεθ Μάριν. 40 χρονών ο Ντοβέρι. Από τη δεύτερη κατηγορία της UEFA, εντάξει. Ναι, δεν έχει πάρα πολλές παραστάσεις. Έχει αρκετά παιχνίδια σε Serie A. Φέτος έχει διευθύνει το Parma Juventus 1-2, Milan Atalanta 2-2 και Napoli Parma 3-0. Και αυτό που έβλεπα χθες είναι ότι τον λες καρτάκια, ρε παιδί μου. Αν σκεφτείς ότι σε 194 μάτς καριέρας, πόσες κίτρινες κάρτες έχει δώσει, έχει βγάλει. Πάνω από 1000 είναι. 825 είναι. Εντάξει, πάλι πολλές είναι, ρε φίλε, όμως. Σε 194-825 είναι αρκετές. Τέσσερις κάρτες στο μάτς, εντάξει. Ούτε λίγο. Εντάξει, είναι. Εντάξει. Θα δούμε πώς θα είναι, βέβαια, γιατί μέχρι τώρα όσοι ξυνήθαν να παίξουν. Έβλεπα ένα βίντεο εχθές στον τραυματισμό του, δεν κατάλαβα τίποτα. Δηλαδή σε ένα μάτς Νάπολη. Δεν θυμάμαι. Νοβάρα. Ναι. Τραυματίστηκε στο 50 δευτερόλεπτο. Ναι. Και βλέπεις ένα βίντεο που πιάνει για 10 λεπτά τον ώμο του. Δηλαδή, ξέρεις, βλέπω στο διαδίκτυο ο τραυματισμός του Ντοβέρι. Του Ντοβέρι.
Και λες, ρε παιδί μου, εντάξει, θα έφαγε καμιά κλωτσιά, θα έκανε κάποιο sprint και τα έπεσε. Ναι, ναι. Και βλέπεις να πιάνει τον ώμο του για 40, για 10 λεπτά. Να τον βγάζει ο τέταρτο γιατρός πιάνοντας από το χέρι. Λες και θε, πάει ναι, ναι, το παιδάκι στο σχολείο. Τέλος πάντων, αυτός είναι ο διαιτητής. Να τα πάει καλά, όπως όλοι οι προηγούμενοι ξένοι, και στον τελικό του κυπελού με την ΑΕΚ και στον ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στην Τούμπα και στον ντέρμπι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω να απασχόλησε κανείς από αυτούς την κοινή γνώμη. Κοίτα, αν εξαιρέσεις λίγο αυτό που μοιράστηκε από τον Ολυμπιακό μετά το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Αυτό, ναι, αλλά κατά κοινή ομολογία μια χαρά τα πήγε. Ναι, σε όλα τα υπόλοιπα ήταν ούτε ομάδες σήκωσαν τόνους μετά. Γιατί ας πούμε και ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να... να βγάλει έτσι πράγματα με τα τόσα έγιναν στο Καραϊσκάκη, αλλά ήταν οι βοηθοί που κάνανε τα λάθη. Να περάσει και ο διαιτητής απαρατήρητος, όπως πέρασαν ναι, και οι προηγούμενοι. Δηλαδή, αν εξαιρέσει τον Ολυμπιακό, όλοι οι υπόλοιποι το πήγανε καλά, νομίζω. Επικοινωνιακά. Ναι, μιλάμε όμως για έναν διαιτητή στο ΑΕΚ Ολυμπιακός που τα πήγε πάρα, πάρα πολύ καλά. Ναι, αυτό, χωρίς λόγο. Και οι άλλοι κοντά. Άρα μοιράστηκε κάτι συγκεκριμένο. Ναι, εντάξει, okay. Λοιπόν, 5 εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Βίντι την επόμενη Πέμπτη στις 10 το βράδυ στην Τούμπα. FM κενό, ΠΑΟΚ κενό, ονοματεπώνυμο στο 5. 45-26. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Όπως προκύπτει, μάλλον πάει για Δευτέρα το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, που είναι προγραμματισμένο για την 28η στις 7.30. Το παίρνει πάνω του ο αγαπημένος υφυπουργός του Σταύρου, Γιώργος Βασιλιάδης. Δεν είναι σύμφωνοι οι πράσινοι, όπως βγαίνει από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Έχουν κλείσει ξενοδοχεία, έχουν κλείσει εισιτήρια. Θα τους θα πληρώσουμε. Και προκύπτει ζήτημα και με τον αγώνα με την Ιερά Πέτρα για το κύπελο Ελλάδος. Οι αγώνες κυπέλου θα μεταφερθούν, δεν είναι θέμα αυτό. Από τη στιγμή που η αστυνομία το ζητάει, δεν υπάρχει πιο ισχυρό αίτημα από αυτό. Χθες που μιλήσαμε με τη Λίγκα, ξεκαθαρίστηκε ότι και η ΑΕΚ που είχε αντίστοιχο θέμα μεταφέρθηκε το παιχνίδι με τη Λαμία, αυτό που έγινε την περασμένη Παρασκευή. Αν δεν μεταφερθεί το παιχνίδι Δευτέρα, νομίζω θα είναι σκάνδαλο, αλλά έτσι όπως. Είναι διαμορφωμένη η κατάσταση, μάλλον πάει για Δευτέρα. Αλλά το λέγαμε και χθες, λίγο παραπάνω σεβασμό στον κόσμο, ρε Σταύρο. Δηλαδή, οκ, να αλλάξει, ναι, οκ, λίγο πιο νωρίς, ρε παιδιά. Λίγο πιο νωρίς. Δηλαδή, θα μπορούσε να γίνει αυτό, γιατί η παρέλαση δεν είναι έκτακτο γεγονός. Δεν μάθαμε χθες ότι θα γίνει παρέλαση, γίνεται εδώ και 80 χρόνια. Φαντάζεσαι να αλλάξει το παιχνίδι και να βρεθεί η παρέλαση. Να αλλάξει παρέλαση. Να πάει η παρέλαση τη Δευτέρα. Μα έτσι κι αλλιώς, ρε. Η παρέλαση τελειώνει τι ώρα, το πιο αργό, 2 η ώρα. 2 η ώρα. Το μάτι ήταν 7.30. Δηλαδή, πόσο θέμα μπορεί να έχει. Να δεχτώ εγώ και τα αιτήματα της αστυνομίας, αλλά λίγο πιο νωρίς, παιδιά. Ναι. Έχουν κλείσει άνθρωποι από Γερμανία, από Κύπρο, από Αθήνα, από Κρήτη, για να δουν το παιχνίδι. Να πούμε και κάτι άλλο σημαντικό, επειδή το περίμενε αρκετός κόσμος. Σήμερα ήταν να βγουν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια του Chelsea PAOK. Mm-hmm. Επειδή πολλοί έχουν κλείσει ήδη τα αεροπορικά για το παιχνίδι και είχαν την ενημέρωση, υπήρχε αυτή η ενημέρωση ότι σήμερα θα ξεκινήσει η διάθεση. Ήταν έτοιμοι να πάρουν τα εισιτήρια. Χθες το απόγευμα όμως η Chelsea ανακοίνωσε ότι η διάθεση πάει λίγο πίσω. Δεν έδωσε νέα ημερομηνία. Είπαν ότι θα ενημερώσουν μέσα στις επόμενες ημέρες για τη νέα ημερομηνία. Οπότε δεν έχουμε ακόμα πληροφόρηση για εισιτήρια. Γιατί αυτοί οι Άγγλοι είναι τόσο μιλιάγγιχτοι. Και γιατί βασικά και αυτοί έχουν πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή, τι τους πειράζει να ξεκινήσει η διάθεση σήμερα, από ό,τι εφουγκράζομαι. Πήρα χαμπάρι τι γίνεται. Πρέπει να έχουν κλείσει 7.000 άνθρωποι από όλη την Ελλάδα και από Γερμανία για να πάνε στο Λονδίνο. Ναι. Κάπου εκεί εγώ τους κόβω. Ωραία, εγώ σου λέω ότι την έχουν ψαχουλευτεί. Ναι. Πόσο χωράει το Stamford Bridge? Θα σου πω ακριβώς για να μην λέμε και ανακρίβειες. Δεν μιλάμε πρώτα απ' όλα για επίπεδο Chelsea, για ένα εμπορικό παιχνίδι. Δηλαδή, δύσκολα θα έχει sold out. Ξεκινάμε τα βασικά. 41-6-31. 46-6-31. Ωραία. 40 πες. Όχι, 41, γιατί υπάρχει μέθοδος του σιαμένου, 45. Ωραία. Εντάξει, 45. Ωραία, πάμε. Να πάνε 25.000. 25. Να πάνε 30. Να πάνε. Τι σε πειράζει, βρε Χριστόκολε, να πάνε 10.000 κομμάτια από εδώ. 10 κι εσύ. Δώσε 5. Γιατί δώσε 5.000 εισιτήρια. Εστέριο, άμα δεις πόσοι στέλνουν εισιτήρια που έχουν κλείσει ήδη, είναι αμέτρητη, φίλε. Ξαναλέω, τουλάχιστον 7.000 του υπολογίζω εγώ. Αυτοί που θέλουν να, όχι θέλουν να πάνε, έχουν κλείσει για Λονδίνο. Ναι. Ότι θα πάνε Λονδίνο, θα πάνε. Το θέμα θα... Θέλει η αστυνομία του Λονδίνου να κυκλοφορούν τα παιδιά μας στους δρόμους, να δημιουργούνται εντάσεις. Για ποιο λόγο? Βάλ τους μέσα. Ναι. Είναι και ακριβή περιοχή εκεί. Δηλαδή, αν ψηρίσουν έναν, είναι μπάζα. Δεν είναι. Αυτό το πεταλάκι. Αυτό το πάνω κάτω. Το πάνω κάτω. Το φαντάζεσαι, ναι. Δώσ' το. Δώσ' το. Τι θα πάθεις, δηλαδή. Να.
Νεκρή ζώνη. Και αυτοί τόσα λεφτά δώσαν τα βόδια, 41.000 γήπεδο έχουν. Χάθηκε το κάνουν 65. Ρωμάν, ρε. Και πώς πήρε άδεια για να παίζει στην Ευρώπη αυτό το γήπεδο. Γύρισμα. Υπό ανάπτυκτη ποδοσφαιρικά αυτοί οι άνθρωποι. Είναι γνωστός Τσίπης ο Ρωμάν. Τσίπης. Αβραμόβιτς. Ας του δείξει ο Ιβάν τη μακέτα. Απ' τη Μίκα Ξίνγκη θέλει να βγάλει. Ναι. Ας βγάλει ο Ιβάν τη μακέτα να του δείξει πώς γίνονται τα γήπεδα. Τον τύπο που έχει δώσει τα 800-900 εκατομμυριάκια για να ανεβάσει επίπεδο μια ομάδα συνοικιακή όπως είναι η Τσέλσι. Ωραία. Τίποτα, μια neighborhood team. εντάξει. Μια καρικατούρα. Καρικατούρα. Το Stafford Bridge, εντάξει. Ναι. Ήψος 35 μέτρα. Ήλτεξ, και χαμηλό. Ήλτεξ Λίκη. Ήλτεξ Γουλφς, θυμίζουνε. Όχι Γουλφς Κέτο που είναι ομαδάρα με ιστορία και... Ήλτεξ Γουλφ. Ωραίο θα ήταν. Είναι αυτό που είπες, ότι την έχουν σακουλευτεί τη δουλειά σου, λέει εδώ. Βρώμα είμαστε. Εντάξει, βλέπω, θα το πάνε πάρα πολύ. Θα πάει η Τζάκι ο Κόνορ που έχει διαρκεία 30 χρόνια και θα πάει, ξέρω εγώ... Ναι, θα πάει ρε φίλε. Η Τζάκι ο Κόνορ, την ξέρεις. Ναι, όχι. Όχι. Έδινες. Ας την δείξω. Δεν την ξέρεις. Και καμιά φορά στην απελπισία μπορεί να το ρισκάρεις και λίγο. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση με τους κρυόκολους, γιατί αυτό είναι οι Άγγλοι. Στο Λονδίνο, γιατί οι δοκιμές που κάναμε λίγο στον Αγγλικό Βορρά ήταν εξαιρετικές. Ο ακαρακτισμένος Αγγλικός Βορράς που ήθελε να εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Οι άνθρωποι ήταν προβληματικοί και στο Tottenham και στο White Hart Lane, στην μικρή ομάδα του Λονδίνου Στέριο. Ναι. Ναι, την οποία και κερδίσαμε με περίσσια ευκολία παρά τον μπόνους του παίκτη λιγότερο από το 36 και μετά, δεν νομίζω διαφωνείς. Έπαιζα μετά δεύτερα, ρε φίλε. Ποια δεύτερα έπαιζες? Ο Μπέιλ πήγε στο 80. Ποιο 80 πήγε? Στο 65 πήγε. Και ήταν και γρήγορος τότε, όχι όπως τώρα. Walker έπαιζε. Στο πρώτο Modric έπαιζε. Στο μάτσι του Μπασέβαλα. Δεφό έπαιζε. Το πιτσιρικά, το παλτό, το Harry Kane. Ναι. Αλήθεια είναι Debuto. Αυτό. Δεύτερο παιχνίδι ήταν. Είχε παίξει και με τη Χάρη. Παίξει ένα νέο ναι, σκοτή. Αλλά εμείς λέμε ότι είναι τεμπού του ευρωπαϊκού του Χάρη Κέιν. Βολεύει. Τσαλτίδη θυμίζει. ναι. το κύπελο που το ποτάθλημα που πήραμε στο Πόλο στο Καραμπουρνάκι. Παίζαμε τότε στη θάλασσα. Για πες. Άμα έβγαζε κανένα ρέμα, κανένα ρεύμα, καραμπουρίνι, δύο νεκροί πριγμού. Ωραία, γιατί τελειώσαν. Ρωτούσε ο προπονητής απ' έξω. Ρε, φάγαμε διλεπτό. Όχι, έλεγε ο άλλος. Και πού είναι ο Κώστας? Ο Κώστας ήταν το πτώμα του στην Κατερίνη. Ωραία, είχε πάει ήδη το ρεύμα. Το είχε στείλει εκεί. Όπως μια φορά σου έχω πει, μια φορά τι έπαθα με το καράβι. Όχι. Έχω πάει τόσο λιώμα στο καράβι. Δεν βλέπω σε σένα. Αποκλείεται, ναι. Ναι. Μπαίνω μέσα, είναι ο περιβόητος στο ταμείο, μάρκα, είναι ο Λίσσα. Ο Λίσσα, ο οποίος είναι ιστορία του ροκ της πόλης. Ναι. Από τους Άρισα. Τον έχει δει και εδώ. Α, εσύ, η αγάπη τον έχει δει σίγουρα. Ναι. Που έρχεται από εδώ καμιά φορά. Τι να κάνω, σου του λέω. Φεύγω, θα λιποθυμήσω, λέω. Δεν είμαι καλά, πάω σπίτι. Και μου λέει, πού να πας βρεζόν, και γυρνάω και βλέπω το Λευκό Πύργο τόσο. Δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι είχε ξεκινήσει το πλοίο. Ότι είχε φτάσει στην Κατερίνη. Δηλαδή, πραγματικά. Να γυρίσουμε λίγο στα δωμάτια του Πόλο που έγινε Μπουρίν. Δηλαδή, πιστεύει τίτλοι τοπικών εφημερίδων της εποχής σε μια ήττα με τρεις νεκρούς. Ναυάγιο. Ναυάγιο. Ναυάγιο ξεκούραστα. Εύκολα. Ωραία πράγματα. Δεν το πιστεύω δηλαδή. Δεν το πιστεύω. Και επειδή είναι δύσκολα η Τσέλσι αυτή τη στιγμή, με ενημερώνει ο φίλος ο Λευτέρης ότι ο Αμπράμοβιτς πουλάει 2,5 δις στην Τσέλσι. Δεν του ανανέωσαν τη βίζα και έβγαλε στο διαβατήριο για να μπορεί να πηγαίνει στο γήπεδο. Χωρίς βίζα. Πόσο, 2,5? Τα έχουμε εμείς. 2,5. Σιγά μην ξοδεύουμε τώρα. Πόσα πήραμε από την τόσκο η Τάμπα. 1,6. Μπορεί να μαζέψουμε 900 εκατομμύρια. Έχει ρε, εντάξει, σιγά. Δεν θα είναι καλή λύση να κάνουμε τον Μπάοκ Β. Στην Τσέλσι. Ναι. Δηλαδή, τι πιο καλύτερο πρωτάθλημα από την Πρέμερ και τα παιδιά μας να ψήνονται. Ξεκάθαρα. Στον πρωταθλητισμό. Ναι. Αυτό φοβούνται μάλλον. Δεν θέλουν να δημιουργηθεί λαϊκό αίρισμα εκεί στην περιοχή του Stafford Bridge, γι' αυτό κλείνουν τα εισιτήρια. Ξεκάθαρα. Τώρα, άνευ πλάκας, θα έχω 10.000 κόσμο εκεί. Ανεξάρτητα από βαθμολογικό ενδιαφέρον και οτιδήποτε. Έχω τέτοιους τουρίστες πλέον γύρω μου, όλοι ρε. Ο άλλος δεν ξέρει να διαβάζει, να μπαίνει στο Facebook από το κινητό και άμα του πεις κλείσε εισιτήριο γρήγορα, είναι σε τρία κλάσματα. Ρε, όλοι, όποιο μέσα στην πόλη να κυκλοφορήσει λιγάκι, όλοι σου στέλνουν μηνύματα, σε σταματάνε, ρωτάνε για τα εισιτήρια και όλα αυτά. Όλοι θα είναι εκεί, πιστεύω. Στο τότε πάντως δεν καταφέραμε να μπούμε όλοι. Ναι. Έμεινε πολλοί κόσμος απ' έξω.
Εγώ είχα βγάλει μία παραπάνω διαπίστευση και μετέφερα ένα ζωντανό πτώμα από συγκεκριμένο σύνδεσμο, ο οποίος καθόταν δίπλα μου στα δημοσιογραφικά και αμφιβάλλω αν είδε 1,5 λεπτό. 1,5 λεπτό δεν πρέπει να είδε. 1,5 λεπτό. Δεν πρέπει να είδε. Ήταν, κοιμόταν δίπλα μου. Στα γκολ. Στα γκολ. Ανακλαρίστηκε λίγο. Όχι. Ήταν τόσο δραματική η κατάσταση. Και τον είχαμε γυναικείο όνομα. Στη διαπίστευση. Έλεγα όποιον φορτώσω. Ωραία. Τον πήρα. Μου τον φέραν βασικά. Μου λένε αυτό. Πού να τον πάω αυτό το δημοσιογραφικά, ρε μάλλον. Έλα, εντάξει. Δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα. Τι πρόβλημα δημιουργήσει. Μα πεθάνει το πρόβλημα. Ε. Ναι, εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν είναι. Δεν είναι το. Αλλού. Και βέβαια ήρθε η ώρα να βγάλουμε στον αέρα τον αγαπημένο μας πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ. Μια μορφή που μας συνόδευσε για αρκετά χρόνια στην καθημερινότητά μας και έναν άνθρωπο που έχει συνδεθεί με την ομάδα του ΠΑΟΚ όσο ελάχιστη ξένη στην ιστορία του. Και αναφέρομαι στον τεράστιο Σλάταν Μουσλίμοβιτς. Καλησπέρα, Αλάνη! Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Everything okay? Everything fine, you know, I'm in the high school, let's say. No, I'm joking about coaching, you know. I'm finishing coaching, but B license, so, you know, it's not easy coming between the, you know, because we have a lot to do, so I got now 15 minutes rest, so. Let me translate. Ο Σλάταν Μουσλίμοβιτς, ο οποίος είναι σε σχολή αυτή τη στιγμή προπονητών, είναι στα μαθήματα, είναι δύσκολο γι' αυτό να έχει ελάχιστο χρόνο για να μπορέσει να ξεκουραστεί, γι' αυτό και εμείς δεν θα τον κουράσουμε πολύ. Νίκο Μοσχοβίτη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και ρώταν σε παρακαλώ τον Σλάταν αν έχει αλλάξει τίποτα στη ζωή του από τη στιγμή που από ποδοσφαιριστής έγινε προπονητής. Τώρα δηλαδή έχει άλλη σκέψη απέναντι στους ποδοσφαιριστές. Σλάταν, which are the changes after you become a coach? Did you change your thoughts? Ooh, there is a lot of things, you know, that now I understood that I didn't know so much about football. No, of course I'm joking, you know, but it's totally different thing, you know, playing football and be on the pitch, you know, and, you know, to let's say, drive one big autobus with a lot of people inside, you know, it's a big responsibility, it's... You know, you have to be really, really smart, clever in any moment of your life, let's say, when you are on the pitch. So you have to think not only about you and maybe about people close to you. You have to think about everything from, you know, when you are coming to the pitch, on the pitch, after the pitch, what the player are doing, how they are doing, how they are, what they are, and everything, you know. It's like, it's not easy. It's very difficult, and I'm happy, you know, to doing it because it's something new for me and I'm growing up really mentally with this. It's one important thing for me. Okay. Λοιπόν, μας λέει ότι προφανώς και είναι πολλά τα διαφορετικά στοιχεία. Τώρα καταλαβαίνω ότι δεν ήξερα πολλά για το ποδόσφαιρο, όπως είπε. Είναι πολύ διαφορετικό το να παίζεις και πολύ διαφορετικό το να είσαι έτσι έξω από το γήπεδο. Πρέπει να έχεις μια σταθερότητα, δεν πρέπει να σκέφτεσαι μόνο για τον εαυτό σου, να σκεφτείς για πάρα πολλά πράγματα, για όλους τους ποδοσφαιριστές, για την προπόνηση πριν και μετά. Πρέπει να σκέφτεσαι τα πάντα εντός και εκτός γηπέδου, όπως είπε, δεν είναι εύκολο, αλλά είμαι χαρούμενος που το κάνω, είναι κάτι καινούριο για μένα και με βοηθάει και εμένα να μεγαλώσω και πνευματικά. Από τους προπονητές που είχε, ποιος τον είχε επηρεάσει περισσότερο? Zlatan, from the coaches that you had, Who was the more important for you, the one that influenced you? But this is, you know, a very difficult thing to answer to because, you know, everywhere I was, I tried to learn a lot from any coach because every person has something to bring to you, you know. And I took the most important thing that was good for me and that I thought that it's very important for me, for my future, for my football, you know. So, but what I can see... or what I can say about coaches, you know, I had many big coaches, you know, from, I don't know, Gatti, Spalletti, from Ranieri to Santos, you know. In my time, there was, you know, big coaches. After that, they become even bigger coaches, let's say, you know.
So that's what I'm telling you. They are growing, I'm growing, learning from them, you know, like I will grow as a coach also, and maybe somebody gonna learn from me. And, you know, it's like that. We are teaching from each other everything, not only from the coaches, also from your teammates. You know, when you play with good teammates, I can tell you thousands of players I play with, they are very smart player, they are very intelligent player. You see from maybe Vladan Ivic, you know, he big coach. Konsesao became big coach. Many of my friend Kostinja, big coach also, you know. Many of them, you know, you're learning from everybody. So I cannot say to you that it's something special. I learned a lot from all of them. Okay. Λοιπόν, μας λέει ότι η απάντηση είναι δύσκολη σε με τέτοια ερώτηση, γιατί όπου και να ήμουν προσπαθούσα να μάθω από τον κάθε προπονητή που είχα, γιατί ο καθένας μπορεί να σου δώσει κάτι. Κρατούσα ότι ήταν σημαντικό για μένα και το μέλλον μου. Συνεργάστηκα με πολλούς μεγάλους προπονητές, είπε για τον Σπαλέτη, είπε για τον Ρανιέρη, είπε για τον Σάντος, και όπως είπε ότι στην πορεία της καριέρας τους έγιναν ακόμη μεγαλύτεροι μετά από την δική μας συνεργασία. Μεγάλωσαν αυτοί, μεγαλώνω και εγώ, από τον καθένα μαθαίνεις κάτι, ακόμα και από τους παίχτες. Έχω παίξει με πολλούς και σημαντικούς παίχτες, ξεχώρισε τον Ήβης και τον Κωνσταντινίδη, όπως είπε, που έχουν γίνει μεγάλοι προπονητές. Αν άκουσα καλά, και τον Κωστίνια. Και τον Κωστίνια, ναι. Ακριβώς. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, λέει, δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο συγκεκριμένα ότι ήταν ο καλύτερος από όλους, έχω πάρει πράγματα. Νίκο, ρώτησε τον, έχει εικόνα από τον Μπακ το φετινό, γιατί τον βλέπουμε πολλές φορές σχολιάζει, social media. Είναι ενεργός. Ζάραν, have you seen Pauk this year? I seen Pauk this year, I seen Pauk since I went from there, all years. Okay. Άρα μπορεί να μας αναλύσει και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ και το πώς βλέπει το Άρης ΠΑΟΚ της ερχόμενης Κυριακής. Okay. I understand if you ask me about Άρης, if I was looking at them, but about okay. ΠΑΟΚ you cannot ask me this. Κάνε την ερώτηση, Νίκο. So that we want your opinion for the team this year, and you know about the match with Άρης. No, my, you know, we are growing up. We are growing up. I told you last year also that we are growing up every year. We are doing it well. We are learning fast from mistakes, you know. We had some difficult last year. I don't want to go back about this, you know. It's important that we was learning about this. We showed them on the pitch this year. We go to AEK, we win. We go to Olympiacos, we win. Very easy. We show it on the pitch. And this is most important, that team, the players, coaches, everybody understand that, you know, football is on the pitch, you know. Mm-hmm. And we have to do it on the pitch. Also, you know, when you are winning, when you are doing well, you know, also we don't need to think about referees, what they are doing, how they are doing. When they see that you are, you know, correct and that you are well on the pitch, nobody can say no to you, you know. And, you know, looking Pauk now, for me, it's very easy because I see them play well, I see them fight, I see them run, I see them cover all the spaces. I see them really, really healthy, let's say, you know, and it's very important for Pauk because it gives me the one big, how say, let's say, insurance, you know, for the future, and it's a great thing, you know, that everybody doing it well, and I'm very, very happy and proud about this. And about the match about Aris, you know, as I told you, Pauk now is becoming a big club in Europe. We are showing it on the pitch, and we need to still going on and do it on the pitch without thinking about anything what's happening around, you know, because we are much stronger on the pitch, and we need to show it. You know, we can say it, we are stronger, because, you know, I love Pauk. I will always say this. We need it also to show. We showed it in before time, and I hope to proceed like this, and I think, you know, everything is going to be fine without many, you know, problems. Νίκο. Λοιπόν, μας είπε ότι από τότε φυσικά που έχω φύγει από τον ΠΑΟΚ, τον παρακολουθώ κάθε χρόνο, έτσι, όχι μόνο φέτος, είπε ότι η ομάδα οριμάζει πολύ χρόνο με το χρόνο. Πέρσι έγιναν κάποια λάθη, αλλά δείχνει να μαθαίνει από αυτά. Δεν θέλω να γυρνάω σε αυτά. Φέτος έχουμε κερδίσει την ΑΕΚ, όπως είπε, κερδίσαμε τον Ολυμπιακό. Το πιο σημαντικό είναι ότι όλη στην ομάδα που καταλάβει το ποδόσφαιρο παίζεται στο γήπεδο, και εκεί πρέπει να γίνονται όλα. Δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι τίποτα άλλο, ούτε τους διαιτητές ούτε τίποτα. Όταν είσαι καλός στο γήπεδο, κανείς δεν μπορεί να σου πάρει κάτι. Βλέπω το πνεύμα της ομάδας, την νοοτροπία, το πώς παίζουν, πώς καλύπτουν τους χώρους, και βλέπω, όπως είπε, χαρακτηριστεί και μια ασφάλεια για το μέλλον, προφανώς το αγωνιστικό. Για το μάτς με τον Άρη,
Είπε ότι ο ΠΑΟΚ γίνεται κάθε μέρα μεγάλος σύλλογος στην Ευρώπη και πρέπει να συνεχίσει να το κάνει αυτό μέσα στο γήπεδο, χωρίς να σκέφτεται τι γίνεται έξω από αυτό. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Νίκο, πότε θα πάρει τις δύο κόρες του για να έρθει πάλι στην Τούμπα, το έχεις στο μυαλό του? Ζλάταν, when you going to bring your two kids in Tuba again? We'll see as soon as possible because I'm waiting for a third one. So, okay. Daughter too? So, I don't know. We don't still know. You know. Okay. Maybe it's one small Paukaki, I don't know. Hey, the next Muslimov is my friend. My friend, if he grow up like me, not good, huh? Not good. Okay. Λοιπόν, η απάντηση είναι ότι όσο θα το συλλογότερο απλά περιμένω και ένα τρίτο, όπως είπε τώρα. Ναι. Και φυσικά από τη στιγμή που ο Σταύρος του είπε για το αν θα είναι ο νέος μουσλήμος, είπε δεν ξέρω αν θα είναι γιος η κόρη, αλλά ελπίζω να μεγαλώσει σαν και εμένα. Ωραία. Να τον ευχαριστήσουμε γιατί έχει και λίγο χρόνο για να ξεκουραστεί, να του ευχηθούμε καλή τύχη στη σχολή και βέβαια ότι εδώ τον περιμένουμε πώς και πώς όποτε ξανάρθει για να δούμε κάποια παιχνίδια του ΠΑΟΚ και μακάρι να γίνει και προπονητής του ΠΑΟΚ σε κάποια φάση. Zlatan, thank you very much. Good luck with the school coach and you know, we're waiting for you in Dubai. Who knows, maybe you're going to be a next coach of PAOK sometime. We will see. Thank you so much. Thank you for everything, for your support, and you know, thank you for every time calling me. Thanks for the fans. They are great as always, you know, and I hope we win. Thank you very much. And that's it, my friend. Keep going. Okay. To take this league finally coming and have fun in the end of the league. We wish. Thank you, Zlatan. Bye bye. Have a nice day, man. Thank you. Thank you to everybody. Bye bye. Bye. Τεράστιος Zlatan Muslimovic. Σε όρημη φάση. Ναι. Είναι κατασταλαγμένος. Ατακαθόρος όμως. Πυροβολάει βέρτα από ό,τι βλέπω. Θα έχει 12 παιδιά και στο τέλος. Μεγάλωσε κατά το πρώτο. Αλλά δύο αρχίζει... κορίτσια. Μάλλον πάει για τρίτο, έτσι το βλέπω. Όχι, μάλλον πάει για τρίτο, λέει ο άνθρωπος. Όλα να πάνε καλά. Να βγει και ένα αγοράκι. Για να φορέσει και αυτό τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ο ίδιος να πάει καλά στην προπονητική. Εμείς θα κάνουμε ένα πολύ κομψό διαφημιστικό διάλειμμα. Ευχαριστούμε και τον Νίκο. Ευχαριστούμε και τον Νίκο. Νίκο, στο μπάσκετ όλα καλά. Εντάξει, θα μπορούσε και καλύτερα. Εσύ πιστεύεις ότι όταν χάνεις, αν ήξερες πώς θα κερδίσεις, δεν θα χάνεις? Ευχαριστώ πολύ για φοιτηνίτα. Εντάξει, φίλε, πάντα τέτοια. Πάντα τέτοια. Ευχαριστώ τον Θεό. Να είσαι καλά. Και τον Αλλάχ και τον Βούδα μαζί, πιάσ' τους όλους, να έχει αποτέλεσμα. Που λέγεται ανέχω το βασιλιάς, το άκουσες. Θα έχουμε, Νίκο, μια κουβέντα αύριο για την ανάπτυξη του φιλανδικού μπάσκετ. Ναι. Θα το αναλύσουμε τώρα, δεν προλαβαίνουμε. Διάβασε λίγο με τον Μάικλ Τζορντάνεν τα πράγματα. Όλα τα προβλήματά σας τα λύσατε, ωραία, και θα λύσετε το φιλανδικό μπάσκετ. Εσείς κοροϊδεύετε και άλλοι αλθίζει το φιλανδικό μπάσκετ. Τώρα από την ώρα που επένδυσε ο Χακίμ Ολασβόνεν, από την ώρα που επένδυσε στο φιλανδικό μπάσκετ, όλα πάνε καλά. Να είσαι καλά, Νίκο μου, φιλιά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Πάμε στο διάλειμμα κομψό, γιατί έχουμε και μια συνέντευξη για την εκπληκτική εμφάνιση του Βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Συνεχίζετε, στέλνετε μηνύματα για τα 5 εισιτήρια με τη VDFM ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λέω στα γρήγορα, έχετε ακόμα 10 λεπτά για τα 5 εισιτήρια του αγώνα του ΠΑΟΚ με τη VDFM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526, η κλήρωση 2x2. Και οι 5 πρώτοι που θα καλέσουν τώρα στη Μαρκλή 287 και 3 οχτάρια κερδίζουν ένα εισιτήριο για τον αγώνα του Σαββάτου του ΠΑΟΚ με τον Προμηθέα. Και πάμε στο τμήμα του ΠΑΟΚ που κάθε χρόνο φέρνει ένα τίτλο την τελευταία τετραετία. Και φέτος ευελπιστούμε να φέρει περισσότερους, γιατί αν μη τι άλλο μας έδειξε χθες με περίσσια άνεση ότι έχει τα χαρακτηριστικά. Πάμε στο λίμπερο της ομάδας Βόλεϊ του ΠΑΟΚ, τον Δημήτρη Κωνσταντίνη. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι πρώτα απ' όλα? Μια χαρά, εσείς? Εμείς είμαστε τέλεια. Με μια ευτυχία, ένα συνεφάκι ευτυχίας πάνω από το κεφάλι μας. Συνέχως. Ένα πράγμα μυστήριο. Και εγώ τέλεια. Ωραία. Σας είδαμε χθες. Το Βόλεϊ έχει την εξής κατάρα, να πω. Κατάρα είναι. Γιατί όλα η επικοινωνία και το θεατή είναι σε αυτή τη χώρα. Κλείνει νωρίς το ρόστερ και μέχρι να ξεκινήσουν τα παιχνίδια
φεύγει ο ενθουσιασμός. Είναι έτσι ή δεν είναι? Από το κοινό εννοώ. Δηλαδή... Ναι, από το κοινό πιστεύω πως ίσως ισχύει λίγο αυτό που λέτε. Mm-hmm. Γιατί θυμάμαι τότε Ιούνιο-Ιούλιο που έκλεινε το ρόστερ. Θυμάμαι, διάβαζα τα site και εγώ, είχαν ενθουσιαστεί οπαδοί μας αυτά, αλλά μετά περνάει πολύς καιρός μέχρι να ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις και λίγο, όπως λέτε, όλοι το ξεχνάνε. Ναι, κόπασε λίγο και μας δίνετε την ευκαιρία χθες. Αλλά σιγά-σιγά πιστεύω να σας ξανατραβήξουμε στο γήπεδο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο μετά από αυτά που είδαμε χθες. Αν το δούμε καθαρά αγωνιστικά και το τι έχετε να προσφέρετε. Το εύχομαι. Είδαμε μια ομάδα, τι να πω, πολύ μπροστά από την εποχή της, γιατί κατά τα ψέματα οι αλλαγές είναι πάρα πολλές, έτσι δεν είναι? Σίγουρα έγιναν 9-10 αλλαγές παιχτών, συν προπονητικό team, συν πάρα πολλά πράγματα άλλαξαν από την προηγούμενη χρονιά. Αλλά η ομάδα δείχνει ότι βρίσκει το δρόμο της. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ αρχή ακόμα, άμα το πάρουμε βάση χρόνου, γιατί το πρωτάθλημα καλά-καλά δεν έχει ξεκινήσει, παρόλο που θα έπρεπε. Και έχουμε παίξει δύο επίσημες υποχρεώσεις στην Ευρώπη, πέρα του Λυκά που παίξαμε στην Ελλάδα. Χθες η ομάδα όντως έδειξε ένα πολύ καλό πρόσωπο και πήραμε μια εύκολη νίκη απέναντι στην Ούγγρικη ομάδα, η οποία μας ζόρισε αρκετά εκεί μέσα, μπορώ να πω, και το αποτέλεσμα χθες ήταν βάσει της δικιάς μας δυναμικότητας. Εσύ αισθάνεσαι, από τον εαυτό σου, αισθάνεσαι πλέον ότι έχεις την σταθερότητα που χρειάζεται? Είναι η τρίτη χρονιά ουσιαστικά στον ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι? Είναι η τρίτη μου χρονιά στον ΠΑΟΚ, ναι. Αισθάνομαι κάθε χρόνο και καλύτερα και πιο άνετος και ότι βελτιώνομαι συνέχεια, αλλά δεν αισθάνομαι πάντα απόλυτα ευχαριστημένος από τον εαυτό μου. Θέλω να προσπαθώ συνέχεια για το καλύτερο και να βελτιώνομαι καθημερινά. Οι απαιτήσεις είναι πολλές και πιστεύω πως όλοι οι αθλητές πρέπει να το βλέπουμε έτσι, γιατί η ομάδα μπορεί να έπαιξε καλά χθες, αλλά προσωπικά πιστεύω ότι έχει πολλά ακόμα να δώσει. Mm-hmm. Είναι πολύ αρχή και ότι με υπομονή και με δουλειά μέσα στο γήπεδο θα παίξουμε πολύ καλύτερο βόλο και από το χθεσινό. Δημήτρη, να μείνουμε λίγο στο Champions League. Επόμενος αντίπαλος, μια τουρκική ομάδα. Έχετε εικόνα? Είναι στο ίδιο επίπεδο με την Ουγγρική? Είναι καλύτερη, είναι χειρότερη? Από ό,τι γνωρίζουμε, αγωνίζονται μόνο Τούρκοι αθλητές. Δεν υπάρχουν ξένοι αθλητές στο ρόστερ αυτής της ομάδας. Είδαμε χθες τα αποτελέσματα ότι κέρδισαν τη Βαλεπά, τη φιλανδική ομάδα που είχαμε αγωνιστεί εμείς πέρσι στους ομίλους του Τσλίνκα απέναντι σε αυτή την ομάδα. Από ό,τι γνωρίζουμε είναι στα μέτρα μας. Σίγουρα είναι μια καλή ομάδα για να βρίσκεται στα προκριματικά και για να πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια στην Τουρκία. Μπορεί να μην είναι πρωταθλήτρια, αλλά είναι καλή ομάδα στην Τουρκία. Αλλά πιστεύω πως θα γίνει ένα καλό μάτς και όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Αυτό ότι δεν έχουν ξένους παίκτες είναι γενικά της λίγκας τους ή οι ίδιοι αποφάσισαν να κάνουν ένα τέτοιο project? Όχι, όχι. Οι υπόλοιπες ομάδες, όπως η Halbank που παίξαμε στα φιλικά, έχουν ξένους αθλητές. Αυτοί νομίζω έχουν τέτοιο project και αγωνίζονται με πολλούς αθλητές από την εθνική τους ομάδα. Μάλιστα. Νομίζω αρκετοί αθλητές αγωνίζονται στην εθνική ομάδα της Τουρκίας. Ενδιαφέρον για την εποχή που ζούμε, είναι η αλήθεια. Το συγκεκριμένο. Ναι. Ναι. Η απορία που είχα εγώ για αυτή την ομάδα, την καινούργια, την δικιά μας, είναι το κατά πόσο θα μπορούσε άμεσα να υπάρχει αυτή η σύνθεση χαρακτήρων που είναι πάρα πολύ σημαντικό από ό,τι αντιλαμβάνεσαι και εσύ, όταν μιλάμε για ομαδικό αθλητισμό. Σας είδα χθες πολύ έτσι δεμένους. Όντως από... Έχει κολλήσει από τώρα αυτό το. Έχουν, η σύνθεση χαρακτήρων από τώρα έχει φανεί πως πάει σε καλό επίπεδο? Το θετικό σε αυτό το κομμάτι πιστεύω είναι ότι από τις 16 Αυγούστου που ξεκίνησε η προετοιμασία είμαστε σχεδόν όλοι αθλητές μαζί, συν τις ελληνικές προσθήκες που ήρθαν από την εθνική ομάδα τα παιδιά τέλη Αυγούστου. Οπότε κοντεύουμε σχεδόν να κλείσουμε 2 μήνες όλοι μαζί, με μόνη προσθήκη που έγινε χθες του κουβανού αθλητή, του Χαβιέρ Χιμένεζ. Ο οποίος ήρθε χθες και σιγά σιγά πιστεύω να προσπαθήσει και αυτός να μπει στο κλίμα, να μας βοηθήσει με τις ικανότητές του. Αλλιώς ο χρόνος που δουλεύουμε μαζί είναι κοντά στους 2 μήνες και με καθημερινές προπονήσεις έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε ένα καλό και υγιές κλίμα μέσα στην ομάδα, ούτως ώστε να υπάρχει χημεία μεταξύ μας στους αθλητές αλλά και στο προπονητικό team. Σίγουρα όσο περνάνε ο χρόνος, όσο περνάνε και τα παιχνίδια, θα δέσει κι άλλο αυτό το κλίμα και είναι πολύ θετικό που ξεκινάει και το ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί το να παίζεις Σάββατο-Τετάρτη, μπορεί να είναι ναι μεν κουραστικό, αλλά είναι ένα καλό επίπεδο προετοιμασίας, ούτως ώστε να έχει ομάδα παιχνίδια, να βρει ρυθμό, να παίξουν όλα τα παιδιά, να προσφέρουν και να κερδίζει με τα αποτελέσματα. Είναι κλισέ, αλλά σε όλα τα αθλήματα, φίλε, οι αγώνες είναι η καλύτερη προπόνηση. Ό,τι και να λέμε. Εκεί μπορείς να τεστάρεις τις δυνάμεις σου και το επίπεδο συγκέντρωσης. Είναι πολύ θετικό ότι αγωνιζόμαστε και στα προκριματικά, γιατί παίζεις
σοβαρούς και επίσημους δυνατούς αγώνες, mm-hmm. που ίσως κάποιες φορές το ελληνικό πρωτάθλημα κάθε εβδομάδα δεν είναι έτσι. Φέτος φαίνεται πως έχετε ένα πολύ μεγαλύτερο βάθος, ειδικά και με την προσθήκη του Χιμένεθ, δηλαδή πραγματικά εγώ δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει σε κάποια φάση να βρει και βασικό, να είναι στο βασικό σχήμα. Μιλάμε για παιδιά όλοι με πολλή ποιότητα. Έχετε τον Σαφράνοβιτς από την αρχή υγιέστατο και να είναι καλά πάντα, βέβαια, γιατί είναι σημαντικότερος παίκτης. Ο ΠΑΟΚ πλέον θα ξεπεράσει, πιστεύεις, την κακιά έτσι πέσινη χρονιά που δεν κατάφερε στο τέλος κακιά. Πήρε ένα κύπελο, δεν μπορεί να πούμε και πολύ κακιά. Τέλος πάντων, θα καταφέρει να ξεπεράσει τον Ολυμπιακό, ο οποίος σχετικά εύκολα το πήρε πέρσι. Κοιτάξτε. Θεωρώ ότι η περσινή χρονιά, okay, στο πρωτάθλημα κρίθηκε στις τρεις νίκες του Ολυμπιακού, mm-hmm. και πέρα από το πρώτο μάτι σχετικά εύκολα τα άλλα δύο. Mm-hmm. Εντάξει, ήταν και καλύτερος. Δεν θεωρώ αποτυχημένη όμως mm-hmm. την περσινή χρονιά. Mm-hmm. Καλώς ή κακώς η ομάδα κέρδισε ένα κύπελο, mm-hmm. το οποίο το πάλεψε και το άξιζε σε εκείνο το Final Four της Ρόδου. Mm-hmm. Αλλά φαίνεται ότι φέτος έχουν γίνει σημαντικές προσθήκες και σοβαρές κινήσεις, ούτως ώστε, όπως είπατε και εσείς από την αρχή, να είμαστε όλοι μαζί με υγιείς τους αθλητές, που είναι το βασικότερο να εξελιχθεί έτσι η χρονιά. Mm-hmm. Και από τις κινήσεις που είδα του Ολυμπιακού, φυσικά έχει πάρει έμπειρους και ξένους και Έλληνες καλούς αθλητές, αλλά μπορούμε να τους κοιτάξουμε στα μάτια και εννοείται να τους κερδίσουμε και να παλέψουμε και για τους τρεις στόχους στην Ελλάδα. Συν την πρόκρισή μας στους ομίλους της Champions League. Είναι νωρίς όμως ακόμα να λέμε για mm-hmm. μεγάλα λόγια και για τίτλους και για... σχετικά. Εννοείται mm. ότι όλοι οι αθλητές θέλουμε να πανηγυρίσουμε όλους τους τίτλους με τον ΠΑΟΚ και αυτός είναι ο στόχος μας. Mm-hmm. Κάθε μέρα γι' αυτό δουλεύουμε και προπονούμαστε και θέλουμε τον κόσμο κοντά μας, θέλουμε να έχουν υπομονή, θέλουμε να γεμίζουν το γήπεδο συνέχεια και να παλεύουμε κάθε μάτι ξεχωριστά για να φτάσουμε τους στόχους μας. Εφόσον οι δυνατότητές σας φαίνεται να είναι μεγάλες μετά τα όσα είδαμε χθες και σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο της σεζόν, νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει στήριξη, γιατί πλέον έχετε καταφέρει να δημιουργήσετε κοινό βόλεϊ στον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι ένα γεγονός. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, εννοείται. Εμείς σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σου εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ, Γρήγορη. Καλή επιτυχία στα μάτς. Σου ευχηθούμε, βέβαια, ναι. Καλή επιτυχία. Στα κοντά είναι την άλλη εβδομάδα, είναι Δημήτρη, το πρώτο μάτς. Ή την Τρίτη ή Δετάρτη, νομίζω. Yeah. Ναι, 23-24 πρέπει να παίζουμε. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία και καλή επιτυχία σε όλη τη σεζόν. Ευχαριστώ και υγεία πάνω απ' όλα για να μπορέσετε να αποδώσετε αυτό που πραγματικά μπορείτε. Να είστε καλά. Γεια σου, Δημήτρη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Ο Δημήτρης Κωνσταντίνης ήταν ο λίμπερο του ΠΑΟΚ. Εκπληκτικό παιχνίδι και από αυτόν. Ξέραμε όλοι, γνωρίζαμε όλοι ότι πρόκειται για ένα παιδί με πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο. Ο ΠΑΟΚ τον εμπιστεύτηκε μικρό. Τώρα τρίτη σεζόν πλέον δεν αντιμετωπίζεται σαν μικρός, είναι βασικός τέλεχος και μία από τις σταθερές της ομάδας. Εμείς κάπου εδώ θα αφήσουμε το βόλεϊ και θα κλείσουμε την εκπομπή θυμίζοντας ότι Στέργιο, πάρε τα πάνω σου, προέβαλε τους χορηγούς μας, αγόρι μου, εσένα περιμένουν για να γράψει το κοντέρ. Θα κάνουμε πρώτα την κλήρωση, ναι, για τα 5 εισιτήρια, αγάπη, 5 νούμερα από το 1 μέχρι το 37. 1, ναι. 10, ναι. 22, ναι. 34, mm-hmm. 27. Λοιπόν, το 1. Λοιπόν, Ντόκας Αστέριος, το κινητό σε 5.26, συγγνώμη. Δεύτερο εισιτήριο, Νικόλας Κωνσταντινίδης σε 6.50. Τρίτο εισιτήριο, Οδυσσέας Γούναρης σε 4.78. Τέταρτο εισιτήριο, Σταμάτης Μωραΐτης, το κινητό σου τελειώνει σε 6.24. Και τελευταίο και πέμπτο εισιτήριο, Νίκος Δημητρίου, το κινητό σε 133. Αυτά από εμάς. Μένετε στο Λίμπερο 107.4. Ακολουθεί ο Σταύρος Κόλκας με τον Βασιλιά για την επόμενη ώρα, από τις 2 δηλαδή μέχρι τις 3. Καλό μεσημέρι από εμάς.